Αλλά από τον πρώτο χρόνο αρχίζει. Από τον πρώτο χρόνο αρχίζει και σιγουβράζει. Ο άντρας ξεκινάει πρώτος. Γιατί ο άντρας είναι πιο επιρρεπής. Τον άντρα, άμα τον πει ο φίλος, ρε μαλάκα, με αυτή τη γυναίκα θα τη βγάζει μια ζωή, τελείωσε. Το ίδιο βράδυ την πήρε τη Ρωσίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρώτο βράδυ του γυρισμού, όταν την έχει κάνει τη βρωμοδουλειά, εκεί είναι το δύσκολο. Εκεί που μπαίνει μέσα και ελπίζει ότι θα κοιμάται. Και αυτή δεν κοιμάται. Και είναι με το μάτι γαρίδα. Και κάνει τη μαλακία πρώτος και καρφώνεσαι. Και λες, δεν κοιμάσαι, μη μιλάς γάμα το κερατό μου. Καρφώνεσαι, δεν κοιμάσαι. Και ακούσε εκείνο το κοφτό, όχι δεν κοιμάμαι. Και συνεχίζει με χειρότερο τρόπο. Ήθελες να κοιμάμαι. Και κάνεις τη δεύτερη μαλακία. Και λες, εγώ. Ο άντρας όταν λέει ψέματα πάντα βάζει το εγώ. Είναι νόμος. Εγώ. Πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Αλλά την ώρα που το λέει αυτό, άμα ακούσει καλά τη φωνή του, αυτοθαυμάζεται. Δηλαδή είναι σαν να λέει βεβαίως και κάνω τέτοια πράγματα και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά το ακούς από κάτω αυτό. Εγώ να κάνω τέτοια πράγματα. Ωραία, πώς θα κάνω αυτά τα πράγματα. Ακούς από κάτω. Διότι το δράμα με τον άντρα είναι ότι δεν μπορεί ένα ψέμα της προκοπής να το πει. Λέει πουλά. Δεν σταματάει στο ένα. Είχε κίνηση, συνεχίζει. Είχε κίνηση στον δρόμο και τράκανες μπροστά μας. Και χτύπησε, ρε γαμώ, το νέο παιδί, το λυπάται κιόλας. Και είχαμε βγει όλοι να βοηθήσουμε. Και δεν το πιστεύεις, βρήκα κι ένας μαθητή μου εκεί πέρα. Πάνω το δυσίμιο, λέει, ρε μαλάκα, ρε πάνω να πιούμε ένα ούζο, ρε μαλάκα, τώρα που ξαναβρεθήκα. Και πούσε μου, λέει, μην ξανακαθούμε. Κανονίζει τα άλλα ραντεβού. Ο μαλάκας. Μα τι μαλάκας.